Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος με τις αληθινές ιστορίες για νεράιδες από την Ελλάδα. Όποιος δεν έχει δει το πρώτο μέρος, θα βάλω εδώ πάνω μία καρτέλα να πάει να το δει. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Από τα Καλάβρητα μας έρχεται η εξής παράδοση. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κυρίευε όλο τον κόσμο, πήγε και εκεί που βγαίνει το αθάνατο νερό και γέμισε δύο κανάτες για να λουστεί και να γίνει αθάνατος. Όταν τις έφερε στο σπίτι ένας αξιωματικός που τον είχε άχτη, είπε στις αδελφές του το μυστικό και τους πρότεινε να λουστούν και να πιούν εκείνες από το νερό και να βάλουν άλλο νερό μέσα στις κανάτες. Τότε εκείνες αμέσως πήραν το νερό, ήπιανε, λούστηκαν και πέταξαν το περισσευούμενο στο δρόμο. Τότε μια κότα και ένα κρεμμύδι λαχανικό έτυχε και βράχηκαν με το αθάνατο νερό. Γι' αυτό το λόγο η κότα μαδάει κάθε χρόνο και γίνεται πάλι νέα και το κρεμμύδι δεν ξεραίνεται, ακόμη και αν ξεριζωθεί και κρέμεται στον αέρα. Οι αδελφές του μεγάλου Αλέξανδρου, όταν ήπιανε το αθάνατο νερό και λούστηκαν, σηκώθηκαν στον αέρα και έγιναν αερικές και από τότε είναι οι νεράιδες. Από τότε διαλέγουν κορίτσια από τα χωριά και τις κάνουν και εκείνες νεράιδες που τις έχουν στη δούλεψή τους και κάθονται μέσα στα λαγκάδια και στους βράχους. Οι κανονικές νεράιδες, οι αδελφές του μεγάλου Αλέξανδρου, δεν πειράζουν κανέναν, όμως οι νεράιδες που δουλεύουν για αυτές πειράζουν και παίρνουν τους ανθρώπους. Αν περάσει κάποιος το μεσημέρι ή τα μεσάνυχτα από το μέρος που βρίσκονται, τον παίρνουν οι νεράιδες, τον βαράνε, τον ρίγνουν από τον γκρεμό και του δημιουργούν πολλά προβλήματα. Άμα όμως ο άνθρωπος αυτός καταφέρει και θυμηθεί να φωνάξει «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ζει και βασιλεύει», τότε αμέσως οι αδελφές του Αλέξανδρου τρέχουν και τον σώνουν. Όποιος είναι ελαφροίσκιωτος τις βλέπει, αλλιώς τον χτυπάνε χωρίς να βλέπει τίποτα. Πολλές φορές παίρνουν βοσκοπούλες από τα χωριά και τις κρύβουν σε διάφορα μέρη και τις κάνουν αόρατες. Έτσι αυτές βλέπουν όσους έρχονται και τις ψάχνουν, ενώ εκείνοι δεν τις βλέπουν. Όταν οι νεράιδες δεν τις χρειάζονται πια, τις αφήνουν και εκείνες, όταν γυρίσουν, τα εξηγούν όλα. Πως δηλαδή έβλεπαν τους συγγενείς τους να περνάνε από κοντά τους και πως το ψωμί που τους έδιναν οι νεράιδες ήταν ξερό και κατάμαυρο. Από τη Μακεδονία έχουμε μια ακόμη παράδοση για το Μέγα Αλέξανδρο. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος είχε αγαπήσει μία νεράιδα, την έβλεπε τη νύχτα μόνο και καθόταν και μιλούσε μαζί της. Γι' αυτό τον συμπαθούσαν και οι άλλες νεράιδες και έγινε μέγας και τρανός. Κάποτε όμως τις νευρίασε και καταστράφηκε ο ίδιος, μα και το βασίλειό του. Οι νεράιδες όμως ακόμη τον θυμούνται και τον αγαπούν. Και όταν σηκώνεται ανεμοστρόβιλος, οι νεράιδες που είναι μέσα δεν κάνουν κακό σε κανέναν. Μάλιστα, ο ανεμοστρόβιλος καταλαγιάζει άμα κάποιος που βρεθεί εκεί κοντά πει τρεις φορές «Μέλι και γάλα, κάποτε από εδώ πέρασε ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ζει και βασιλεύει». Στη Σίμη, οι αναράδες λέγονται και αλουστίνες, γιατί βγαίνουν το καλοκαίρι και μάλιστα τον άλουστο, δηλαδή το μήνα Αύγουστο. Είναι νέες γυναίκες, πολύ όμορφες, έχουν παράξενη μορφή ή εμφανίζονται με άσπρα ρούχα, έχουν όμως γάπες σαν του γάιδαρου. Βγαίνουν το μεσημέρι ή τα μεσάνυχτα, τις νύχτες χωρίς φεγγάρι και εξαφανίζονται το πολύ στις 3 το ξημέρωμα. Χορεύουν πολλές ώρες και παίρνουν τους άντρες, νέους ή γέρους και τους βάζουν να χορεύουν μαζί τους. Σαν χορεύουν οι αλουστίνες τραγουδούν,
Πάμπακος ή μόλιβος. Όποιος πει μόλιβος τον αφήνουν, όποιος πει πάμπακος τον παίρνουν μαζί τους. Όποιος καταφέρει και πιάσει μία αλουστίνα, γίνεται ευτυχισμένος. Πρέπει να περιμένει τη στιγμή που θα λαλήσει ο πετινός και θα εξαφανιστούν, για να πιάσει από το χέρι εκείνη που διάλεξε και να την κρατήσει καλά για να μην μπορέσει να φύγει. Σαν λαλήσει ο πετινός, εκείνη θα μείνει στον κόσμο μας και θα τον ακολουθεί και θα ακούει ό,τι της λέει. Οι παλιοί έλεγαν, σαν βρεις το μεσημέρι αλουστίνα, να προλάβεις να πιάσεις μία από τα μαλλιά. Αν πιάσεις κάποια, να τη βάλεις να αλέθει, τότε ποτέ δεν τελειώνει το άλεσμα της αλουστίνας. Στη Σίμη επίσης λένε πως οι αλουστίνες μαζεύονται κάτω από μία ψηλή λεύκα, κοντά σε μία βρύση. Από εκεί πέφτουν πάνω στους διαβάτες ή παίρνουν όσους βρουν στους δρόμους εκεί κοντά και τους καβαλικεύουν στο σβέργο και τους ρωτάνε «Βαμβάκι ή μολύβι?». Αν ο άνθρωπος απαντήσει «Βαμβάκι», τον πετάνε τόσο ψηλά που όταν πέσει κάτω στη γη δεν μένει τίποτα από αυτόν. Αν πει «Μολύβι», τον πιέζουν τόσο πολύ που σκάει. Πρέπει να πει «Σίδερο» και τότε όχι μόνο δεν παθαίνει τίποτα, αλλά μπορεί και να αρπάξει από τα μαλλιά την αλουστίνα και να τη φέρει στο σπίτι του. Εκεί μπορεί και τη βάζει να κάνει πολλές δουλειές και σε όλα θα προκόβει, γιατί ό,τι και αν πιάνει εκείνη, θα πληθαίνει. Κάποτε στο Αγρίνιο, όχι πολύ παλιά, ήταν μια μάγισσα, η Κομπονικολού, την οποία μερικοί γέροντες τη θυμούνται ακόμη. Μια φορά κάλεσε στο σπίτι της έναν συγγενή της, έναν καπετάνιο που πολέμησε με τον Αλή Πασά και με τους Τούρκους στην Επανάσταση. Ήταν νύχτα, έξω άστραφτε, βροντούσε και είχε πολύ άσχημο καιρό. Η Κομπονικολού τον άφησε μονάχο του στο σπίτι της. Κάθισε εκείνος, περίμενε μισή ώρα, δεν είδε τίποτα. Ύστερα από λίγο όμως του φάνηκε σαν να έβλεπε να μπαίνουν στο σπίτι διάφορες γυναίκες που γνώριζε. Κάποιες που είχαν φύγει από τη ζωή, άλλες που τους είχαν αφαιρέσει τη ζωή στο Μεσολόγγι, άλλες μισές ακρίδες και μισές γυναίκες, μισές άλογα. Πήγαιναν μέχρι τον τοίχο και εξαφανίζονταν. Έπειτα είδε μια γυναίκα ψηλή και πολύ ωραία που φορούσε μια μακριά γούνα και φοβήθηκε. «Μη φοβάσαι, καπετάν Χρήστο», του είπε εκείνη, «και όσο είναι η Κυρακάλο, δεν παθαίνεις τίποτα. Η Κυρακάλο είναι η αρχόντισσα των Νεράιδων». Από την Κρήτη μας έρχονται οι ακόλουθες τρεις παραδόσεις. Μια ώρα κάθε νύχτα κοιμάται το νερό στα ποτάμια και στις βρύσες και τρέχει ήσυχο και σιγαλό. Όποιος θέλει να πιει εκείνη την ώρα πρέπει να το ταράξει με το χέρι για να το ξυπνήσει, γιατί αλλιώς το νερό τσαντίζεται και του παίρνει το μυαλό. Στη Βιάνο που έχει πολλά νερά και δέντρα, κάθε ποτάμι και κάθε αυλάκι έχει νεράιδες. Και στο Λασίθι σε πολλές μεριές, μάλιστα στη βρύση κοντά στο Τζερμιάδου, έχει πολλές νεράιδες και νεράιδους. Στο Μιραμπέλο, κάτω από το χωριό Κριτσά, στα νοτιοανατολικά του λιμανιού του Αγίου Νικολάου, είναι ένας από τους αρμυρούς ποταμούς. Εκεί, στα καθάρια νερά του αρμυρού, βγάζουν τα άσπρα τους φορέματα και κολυμπούν και βουτούν πανέμορφες νεράιδες με την κυρά τους. Τις είδαν και πολλοί άλλοι και παπάδες ακόμη. Από τη Σάμο μας έρχεται η εξής παράδοση. Ένας πήγαινε μια φορά να πατήσει στα φύλλα και πέρασε τα μασάνυχτα έξω από το μετόχι της Αγίας Βαρβάρας στη θέση Βλαμαρή. Όταν ξαφνικά βλέπει να βγαίνουν από το πηγάδι του ζέλη 15 νέες ασπροφόρες που δεν φαινόταν το κεφάλι τους. Και την ίδια ώρα ακούστηκαν τόσο γλυκά τραγούδια και τόσο ωραία όργανα που θαρούσε κανείς πως σε όλη την κοιλάδα της Βλαμαρής ήταν χιλιάδες καλόφωνοι τραγουδιστές
και τραγουδούσαν και χιλιάδες όργανα που έπαιζαν. Αυτές οι 15 ασπροφόρες ήρθαν κοντά στον άνθρωπο, τον έπιασαν από το χέρι και έστησαν χορό και τραγουδούσαν με πολύ γλυκιά φωνή. Κατά τον τοίχο το χορό, για να χορέψουμε εδώ. Εκείνος τρόμαξε τόσο που έχασε τη φωνή του και δεν είχε πλέον δύναμη να σταθεί. Όμως οι νεράιδες τον ανάγκασαν να χορεύει μαζί τους, μέχρι που λάλησε ο πετεινός από το κτήμα εκεί κοντά. Τότε τον άφησαν και έπεσαν στο πηγάδι και χάθηκαν. Στη Ζάκυνθο, στο Γερακαρίο, κάθε νύχτα όταν δεν έχει φεγγάρι, τρέχει πάνω κάτω μία γυναίκα, πότε γυμνή, πότε με το πουκάμισο και καβαλικεύει ένα καλάμι. Άλλοι τη λένε νεράιδα και άλλοι ξωτικό. Εδώ και 100 χρόνια ήταν φόβος και τρόμος του χωριού, αλλά τώρα τελευταία δεν εμφανίζεται πολύ συχνά. Στη Μήλο, στο Φοραδοπόταμο, στη Λαγκαδιά που είναι κάτω από τον Τράχυλο, βγαίνουν καλοκαιράδες και ο κόσμος φοβάται να περάσει από εκεί, μην του κάνουν κακό. Νεράιδες βγαίνουν και στα νύχια και από εκεί φοβούνται να περάσουν οι άνθρωποι. Στο μέρος αυτό είναι κάτι πέτρες που όταν τις χτυπήσεις κόβονται σε μικρά κομμάτια που μοιάζουν σαν νύχια. Γι' αυτό και το μέρος εκεί ονομάζεται έτσι. Στην Αλωνίστενα, εκεί που είναι τώρα τα Κουτσοπαναγιωτέικα, ήταν παλιά το σπίτι της Χρήστενας του Μπακάλι. Εκεί πήγαινε τη νύχτα μια νεράιδα και ήφαινε από τις 12 μέχρι τη 1. Έπειτα έφευγε από αυτό το σπίτι και πήγαινε και ήφαινε στις Μαργός του Ζαρακοβίτη. Η Μαργό είχε τον αργαλιό της κάτω στο υπόγειο που είχε δροσιά το καλοκαίρι. Το μισό σπίτι της είχε γκρεμιστεί γιατί ήταν πολύ παλιό. Εκεί λέγανε πως βγαίνουν φαντάσματα. Μια γειτόνισσα παρόλα αυτά που έμεινε εκεί κοντά αναφέρει πως δεν είχε δει τίποτα παρά μόνο μια νεράιδα κάτω από την πικρομυγδαλιά. Είχε ξέπλεκα τα μακριά μαλλιά της και ήταν κάτασπρα ντυμένη. Τη Μαργό όμως την έβλεπαν οι γειτόνισσες εκεί που τύλιγε το πανί στον αργαλιό και αναρωτιόντουσαν πως προλάβαινε να τελειώσει τόσο σύντομα τόσο μεγάλη ποσότητα. Λέγανε αναμεταξύ τους, ποιος της το υφαίνει αφού δεν έχει μάθει τόσο καλά. Τότε πήγε να την επισκεφτεί η ξαδέλφη της Σιμάρο και της είπε ότι ήθελε να κοιμηθεί εκεί πέρα γιατί στο σπίτι της είχε κοραίους και ψήλους και δεν την άφηναν να κοιμηθεί. Τη νύχτα εκεί που κοιμόταν άκουσε ξαφνικά να λειτουργεί ο αργαλιός από το υπόγειο. «Μωρή Μαργό, ακούς, για φρυγκά σου τι γίνεται κάτω». «Μη μιλάς γιατί θα μου καθείς», της είπε η Μαργό. Το πρωί το πανί είχε προχωρήσει 20 πύχες και η ύφανση ήταν εξαιρετική. Ρώτησε τη Μαργό ποιος το έφτιαξε και εκείνη της απάντησε πως μια νεράιδα πήγαινε και τη ύφαινε τα μεσάνυχτα. Αυτές ήταν μερικές μόνο από τις αληθινές ιστορίες με νεράιδες από την Ελλάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω και ένα τρίτο μέρος για τις νεράιδες. Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι, γιατί έρχονται βίντεο με πολύ ωραία θέματα, με μύθους, θρύλους και παραδόσεις από όλη την Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι. Μέχρι τότε, γεια σας!